Με μια πάρα πολύ σπουδαία καριέρα στο θέατρο, να σου πω ότι εγώ θεωρώ ότι είναι ο πιο πετυχημένο και ταυτόχρονα αγαπημένο κακό τη ελληνική τηλεόραση, μια και μέσα από τι σειρέ του Πάνου Κοκκινόπουλου τον συνηθίσαμε ω τον κακό, όμω τα τελευταία χρόνια τον έχουμε λατρέψει μέσα από τον ρόλο του στη Μουρμούρα, στη μακροβιότερη κομμωδία τη ελληνική τηλεόραση. Παρακαλώ να υποδεχτούμε τον κύριο Αντώνη Αντωνίου. Μόνο ποτέ. <Πέραση> Πόσο μεγάλη μου χαρά και τιμή. Να είστε καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα σταθμάζω πάρα πολλά χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμως να σας πω ότι πιο πολύ, το, επειδή με πολύ φανατική, Κόκκινο κύκλου, δέκατε εντολή, Βέβαια, ναι. όλα αυτά, ήσασταν ο μόνος εγκληματίας που αγάπησα. <laughs> Οπότε μετά, βλέποντας το ρόλο σας στη Μουρμούρα, ήτανε αρκετά... Σε έπλυνα πάρα πολλούς φόνους. Πάρα πολλού φόνου κάνατε. Ναι, ναι, είχαμε. Κάμια πενηνταριά έχω σκοτώσει. Σωστά. Στου κόκκινου κύκλου. Μετά όμω με τη μουρμούρα ισορροπήσαμε. Και όταν σα έβλεπε ο κόσμο στο δρόμο, στις αρχέ λοιπόν, σα ταύτιζε με τον κακό λογικά. Ε, κοίταξε. Με τη θετική όμω πλευρά, γιατί είχε προηγηθεί η παραγγελιά και ήταν πολύ συμπαθή και έτσι. Ναι, δεν με βέρνανε. Σωστά. Βε, το μόνο που είχα πάθει ε, σε ένα επεισόδιο κόκκινου κύκλου ε, είχα βιάσει υποτίθεται την κόρη μου και σε ένα φούρνο σε μία, στο χωριό μας εκεί που πάμε για παραθερισμό επειδή η φουρνάρισα ήξερε την ηθοποιό που έπαιζε την κόρη μου έδωσε εντολή να μην μου δίνουν ψωμί εμένα. <laughs> ναι, ναι, ότι αυτό είναι πολύ κακό άνθρωπο. <laughs> <laughs> είναι αυτό που μπαίνουν πάρα πολύ και ταυτίζονται πολλέ φορέ με του ρόλου. Έτσι κι αλλιώ, ναι. Και αυτό είναι η επιτυχία των ηθοποιών. Εντάξει. Είναι και η αντίληψη του κόσμου που θέλει, θέλει, τον ηθοποιό να είναι δικός του άνθρωπος. Σωστά, σωστά. Οπότε τον αγαπάει ή τον μισεί όπως θα αγαπούσε έναν δικό του άνθρωπο που θα έκανε καλό ή κακό. Μια κομμωδία πολλές φορές μας κάνει και να κλαίμε. Και να σας πω ότι ένα από τα επεισόδια που μας έκαναν πραγματικά να τα κρίσουμε είναι και όλη την Ελλάδα είναι η δικιά σας συγκλονιστική ερμηνεία στον αποχαιρετισμό πέρσι. Τη συζύγου σα. Τη βουλίτσα. Ναι, ναι. Απρόσεχτη, τι να πω. Ε, πήγε και έφαγε το κόκαλο τώρα με το ψάρι και πνίγηκε. Δύσκολη σκηνή. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί ήταν όλα τα παιδιά, όλο το team τη Μουρμούρα. Ε, εμείς εμεί απ' την άλλη το χαρήκαμε σαν ηθοποιοί, γιατί ήταν πάρα, πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και πολύ έτσι, αισθητικό και πάρα πολύ συγκινητικό όλα αυτά αυτό που κάναμε. Ναι, ναι. Μα άρεσε, άρεσε πάρα πολύ. Εσεί πώ αντιδράσατε όταν μάθατε ότι η Ελένη Κοκίδου δεν θα συνεχίσει τη Μουρμούρα μετά από 10 χρόνια. Κοίτα, μου το είπε η ίδια. Λέει, δεν θέλω να το μάθει απαλού, Έχω άλλε βλέψεις, έχω άλλε διαθέσει, έχω άλλα όνειρα και θα τα ακολουθήσω. Τη είπα, αυτό είναι ιερό πράγμα. Ο καθένα πραγματικά ακολουθεί τον εαυτό του, ακολουθεί τα όνειρά του, τα θέλω του. Έτσι είναι, έτσι. Γι' αυτό είναι. ζούμε. Ε. Ξέρετε, επειδή συνήθω γράφονται πάρα πολλά που δεν ισχύουν, θα ήθελα, φα... αν θέλετε, θα το απαντήσετε βέβαια. Είχαμε διαβάσει ότι οι σχέσει σα δεν είναι καλέ λοιπά. <laughs> Κάτι τέτοιο φαντάζομαι δεν υφίσταται. Κοιτάξτε, σε, ένα μακρόχρονο, σε μια μακρόχρονη συνεργασία υπάρχουν εντάσει, υπάρχουν ωραίε στιγμέ, υπάρχουν άτυχε στιγμέ. Αυτή είναι η ζωή. Δεν μπορεί να είναι ρουτίνα. Γιατί άμα είναι ρουτίνα, δεν βγαίνει και καλό αποτέλεσμα. Ε, σίγουρα υπήρχαν στιγμές και διαφωνία και κάποια ένταση, αλλά όλα αυτά μέσα στα επαγγελματικά πλαίσια παντού. και κυρίως στα συναδελφικά πλαίσια. Σωστά, σωστά. Μα και εδώ αυτό συμβαίνει συνέχεια και σε πάρα πολλέ πετυχημένε συνεργασίε. Παντού, πάντου, πάντου Πολύ ωραία. Ε, ωστόσο, η βουλίτσα θα εμφανιστεί σε κάποια επεισόδια. Αν δεν κάνω λάθο, σαν πνεύμα, μέχρι σαν ο μεινάς, να μην να σταθεί στα πόδια του. Σαν φάντασμα. Σαν φάντασμα, ναι. Επειδή έχει την έγνοια μου, θα έρχεται σιγά σιγά να με βοηθάει όποτε υπάρχει αδιέξοδο, όποτε υπάρχει νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να με βοηθήσει. Δεν ξέρω κι εγώ πώ θα εξελιχθεί, αλλά όλο αυτό έχει μια γοητεία, έτσι όπω το, Φυστά. το ακούω. Ξέρουμε εμεί όμω. Και θα σα δείξουμε για πρώτη φορά, και ευχαριστώ πάρα πολύ το κανάλι και την παραγωγή τη Μουρμούρα που το παραχώρησε. Ναι. Για πρώτη φορά, λοιπόν, ένα απόσπασμα που εμφανίζεται η Βουλή τη Παρακαλώ. Δεν θα παλιώσει ποτέ αυτό το αστείο. Κοίτα κέφια. Γιατί να μην έχω. Μια χαρά είμαι. Αν εξαιρέσεις το ότι δεν υπάρχεις, μια χαρά είσαι. Ούτε πεινάω, ούτε διψάω, ούτε πονάω, ούτε ζεσταίνομαι, ούτε κρυώνω. Ήρθε ο Αφού ούτε με βλέπει, ούτε με ακούει, λέμε. Καλώ τα παιδιά τα εργαζόμενα. Τι μου είναι αυτέ. Ε? Σου έφτιαξε παστίτσιο. Σου, σου. Δεν ακούει, λέμε. Καλά, να δει τι σου έχω φτιάξει, λέμε. Ε. Βουαλά. Έλα, ε, Παναγία ε, μου. Παστίτσιο. Ε, λαχταριστό και γκουρμεδιάρικο. Πώ ρε, Βαγγέλη, εσύ δεν το έχει με τη μαγειρική. Προχθές, αν δεν σε προλάβαινα, θα τη στα μακαρόνια. Ε. ε. Πες ότι βρήκε μια συνταγή μου. Καλό. Τι <χω> καλό. Ε, μ, 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 μ. Βρήκα μια συνταγή τη Βουλίτσας και την ακολούθησα κατά γράμμα. Δηλαδή, Αγγέλη μου, τώρα αυτό θα είναι σαν το παστίσιο της Βουλίτσας μου. Ε? Αχ, μου μωρέ μηνά μου, τι γλυκά που το λέει. Σαν να ήταν εδώ και να με καθοδηγούσε βήμα-βήμα. Πόσο όμορφο, πολύ συγκινητικό. <σφυλί> Δεν τη βλέπετε προς το παρόν, ούτε <σφυλί> <σφυλί> <έχ> την ακούτε. Στην πορεία θα τη δείτε και θα την ακούσετε. Θέλω να το πιστεύω ότι έτσι θα γίνει. Μάλιστα. Δεν Εποτε... ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Ναι, 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 πώς θα εξελιχθεί. Αυτά είναι τη Έλληνα, τη Σολομού, τη συγγραφέα μα, τη Πουδαία. Και το χειρίζεται με τρόπο έξοχο, οπότε έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη ότι θα είναι κάτι ωραίο. Φέτο συνεργάζεται με μια άλλη ηθοποιό, η Μαρία Κατσανδρή, λοιπόν, ναι, μπαίνει. Μαρία μας. Και θέλω να μου πείτε, τι ακριβώ θα κάνει η Μαρία Κατσανδρή και ποιο θα είναι η σχέση σα με αυτή τη γυναίκα. Στην αρχή τα πράγματα είναι λίγο περίεργα γιατί με συμπαθεί αλλά εγώ είμαι αφοσιωμένος στη μνήμη της Βούλας. Οπότε υπάρχει έτσι μία προσπάθεια προσέγγισης και μία προσπάθεια αποφυγής η οποία σιγά σιγά όμως ατονεί. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. ειλικρινά. Μιλάμε για ένα φλερτ από την πλευρά τη που ίσω δεν ναι. είστε ναι. ακόμα να το αποδεχτείτε. Ακριβώ. Αλλά σιγά σιγά, επειδή έρχεται συνέχεια, 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 γίνεται συνήθεια. Και όταν πάβει να έρχεται με βάση ένα σχέδιο που καταστρώνει ο Ξάδερφο, αρχίζει να με ενδιαφέρει πια γιατί δεν έρχεται. Κάπω έτσι είμαστε μέχρι στιγμή. Ήθελα να σα ρωτήσω, η Βουλή αν δεν κάνω λάθο, ήθελε να αποτεφρωθεί. Σωστά. Ναι, ναι. Τι θα γίνει με τι τάχτε τη. Την έχουμε σε μία αυτή και τη σκορπίσαμε σε ένα μέρο το πίδημα τη Γριά, σε ένα γκρεμό και ήθελε και τη σκορπίσαμε σε ένα καταράχτη εκεί πέρα. Ε, επειδή μου διαφέρει αυτό, εμεί το βλέπουμε σαν τηλεθεατέ. Ναι, ή βέβαια. Το βλέπουμε. Βέβαια. Και μάλιστα με πολύ έτσι, περίεργο τρόπο, δεν μπορώ να πω λεπτομέρειε, αλλά έχει μεγάλη σημασία. Έχει, έχει πολύ πλάκα, όσο τραγικό κι αν είναι. Ε, ακόμα και τώρα που σα βλέπω, μιλάτε για έναν άνθρωπο που υποδίεστε 10 χρόνια. Ναι. Είναι σαν να είστε μέσα στο ρόλο. Να σα ρωτήσω κάτι. οι οι σα ρωτάνε καθόλου. Με... Έχετε... Ότι... Ο Μινάς πώς θα ήθελες δηλαδή να το πάει, πώς θα ήθελες, τι θα ήθελες να κάνει καθόλου. Ναι δεν μιλάμε, όχι όχι. όχι. Νομίζω ότι ε, έχουν το ταλέντο και την ουσία της υπόθεσης και την εξελίσσουν με ένα ωραίο τρόπο που εμείς απλώς ακολουθούμε. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό που έχετε λατρέψει πολύ στο Μινά. Ε, το χιούμορ. Είναι ωραίο, έχει και μια ε, ματιά φιλοσοφική απέναντι στη ζωή, αλλά έχει πολύ χιούμορ. Και σε τι διαφωνείτε. Στην υπομονή του. <laughs> Δεν είστε έτσι εσείς. Όχι. Δεν είμαι. Λοιπόν θέλω να πάω και σε μία άλλη αγάπη σας τώρα. Yeah. Και σας το είπα έτσι και στις διαφημίσεις. Είστε φανατικός ΑΕΚΤΖΙΣ. ΑΕΚ. IK. Πάρα πολλά χρόνια. Πάνω απ' όλα. Χειροκροτάνε εδώ, ναι. <laughs> λοιπόν, να σα πω και κάτι, να, θα, θα, θα σα αφήσω άφωνο. Ωραία. Την ΑΕΚΑΡΑ την αγαπάω, όπου και αν παίζει θα είμαι και εγώ μαζί, γιατί μονάχα αυτή η ομάδα μου ομορφαίνει τη ζωή. Ναι, ναι, ναι. Έτσι ναι, ναι. μεγάλωσα ναι, ναι. από την οικογένειά μου λοιπόν. Ναι. Έτσι μεγάλωσα. Πάρα πολύ, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Η ΑΕΚ είναι και ομάδα. Οι άλλοι φτιάξανε και μια ομάδα ποδοσφαιρική, καλή, καλύτερη, δεν έχει σημασία, αλλά η ΑΕΚ είναι και ομάδα. Ε, το καλοκαίρι έγινε ένα συγκλονιστικό περιστατικό Ναι, ε, Με τη δολοφονία του Μιχάλη έξω από το ναι, γήπεδο ναι, 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 Θα ήθελα γεμά. την τοποθέτησή σας πάνω σε αυτό yeah. Γενικά εμένα με ενοχλεί πολύ ο χουλιγκανισμός ε, Με ενοχλεί όταν οι οργανωμένοι ξεφεύγουν από τα όρια Και παίρνουν πρωτοβουλίες που η ίδια η ομάδα δεν θα τις ήθελε ποτέ Και όχι μόνο για τη δική μας ομάδα αλλά και για όλες τις ομάδες δεν με ενδιαφέρει η, πώς να το πω, η αλυτία στον αθλητισμό. Δεν τη θέλω. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Μελισσανίδης έβαλε απαγόρευση για τα καπνογόνα, τα λέιζερ και τις κροτίδες στο γήπεδό μας. Πιστεύω ότι χαιρόμαστε πια την ομάδα, χαιρόμαστε το ποδόσφαιρο και οι ποδοσφαιριστές μένουν πιο ελεύθεροι και πιο ουσιαστικοί στην προσφορά του uh, απέναντι στην ομάδα. Δεν με ενδιαφέρει η αλήθεια. Από όποια ομάδα και αν προέρχεται. Πολύ ωραία, έχετε απόλυτο δίκιο. Και χαίρομαι που το ακούω από έναν τόσο φανατικό οπαδό όπω είστε εσεί. Ισχύει ότι έχετε αναβάλει παράσταση είμαι. για την ΑΕΚ που έπαιζε ε, με τον Ολυμπιακό μια περίοδο. Για ένα ντέρμπι στο ΑΚΑ με τον Ολυμπιακό, το οποίο και κερδίσαμε 3-2. Με τελευταίο γκολ του Μάνταλου, νομίζω, πάρα πολύ σπουδαίο. Ήτανε... Δεν το είχα. Δεν το έκανα. Την αμαρτία μου τη λέω: Δεν θα το ξανακάνω. Το έχω πει, αλλά το έκανα. Είναι το πιο ακραίο που έχετε κάνει για την ΑΕΚ. Ναι. Εντάξει, το πιο ακραίο. Η αγάπη μου είναι πολύ πιο ακραία. Δηλαδή, η συζηγό σα, σα πει: Έχουμε να πάμε κάπου, δεν το συζητάτε εκεί. Θα πείτε ΑΕΚ. Έχει συμβιβαστεί διότι είναι και αυτή η ΑΕΚ. Α, πηγαίνετε και μαζί στο γήπεδο. Δεν πάμε μαζί στο Α, γήπεδο. Α, εντάξει. <laughs> όχι. όχι, όχι. Έχει, έχουμε πάει μια φορά και μια φορά με τι κόρε μου. Και... Εντάξει, οι, καλά είμαστε, αλλά θέλω να πηγαίνω μόνο μου. Ε, πώς το λένε, είμαι βίαιος φίλαθλος στα συναισθήματα και στην έκφρασή μου και μπορώ να βρίσω κάποια στιγμή ε, με, στο γύρο μου. Ναι, ναι, ναι. Δεν ούτε καν στη διπλανή θέση. Αλλά μ' αρέσει αυτή η μοναδικότητα να παρακολουθώ τα παιχνίδια της ΑΕΚ. Πολύ ωραία. Ναι. Ε, και είμαι σίγουρη ότι θα είναι περήφανη η εκτύπωση που σα ακούνε τώρα. Εντάξει. Τα... Ε, και με την ποιότητα και το σεβασμό που μιλάτε για μια ομάδα. Ε, πριν αναφέρετε την ταινία Παραγγελιά, μια πολύ ναι, σπουδαία ναι, ταινία ναι. Ε, και μια σπουδαία δικιά σα ερμηνεία. Είναι αλήθεια ότι για την ίδια ταινία, για τον ρόλο σα, είχαν συζητήσει ο Ξανθόπουλο και ο Κουρκουλό. Ναι, 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 όχι. Ναι, το είχε. Το ήθελε ο σκηνουθέτη να μιλήσει μαζί του. Ο Κούρκουλό αρνήθηκε. Είπε, Εγώ αυτό τον εγκληματία δεν το πέσω. Τουλάχιστον αυτά μου μετέφερε ο Παύλος. Και μετά με τον Ξανθόπουλο δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Το θέμα είναι ότι εμένα με διάλεξε και κάναμε και δοκιμαστικά πριν ξεκινήσουμε. Πέρασα Κάνε... τα δοκιμαστικά και μετά κάναμε. Κάνετε δοκιμαστικά ακόμα και αφού... ε, τα εξτάμισα πιο παλιά. Σε αυτό το επίπεδο ηθοποιήθηκα. Ναι, ο Ναι, Ναι, Ναι. Τότε ήταν νέο βέβαια, ναι. Ε, Τώρα ε, ε, σα ζήταγαν για ένα ρόλο να κάνετε δοκιμαστικό. Τα έκανα, ναι. Ε, ε, αλήθεια. Βέβαια. Ε, με ε, ε, τόσο ε, ε. μεγάλη εμπειρία, καταξίωση. Τι σημασία. Ε, σημασία έχει. ότι ο σκηνοθέτη ή ο δημιουργό θέλει να διαπιστώσει αν έχει κάνει σωστή επιλογή. Αυτό είναι το δικαιωμά του, ε. Δεν μπορεί να κάνει την ταινία και μετά να πει Α, θα την γυρίσω με άλλον τώρα γιατί δεν μ' αρέσει. Βεβαίω, η δουλειά μα είναι αυτή. Ε, θα σπάω ξανά λίγο στον τηλεοπτικό μηνά. Ω σύζυγο, ναι. πώ μοιάζει με τον Αντώνη Αντωνίου, γιατί με τη σύζυγό σα είστε σχεδόν 40 χρόνια μαζί. Βέβαια. Και είστε δύο συνεντεύξεις, νομίζω, δηλαδή, δύο συνεντεύξεις νομίζω έχετε βάσει κοινές ή παραπάνω. Ναι, παραπάνω. Τις πολύ ε, παρακολούθησα με τεράστιο ενδιαφέρον. Ναι, είναι σπουδαία γυναίκα και σύντροφος η Νατάσα Ιασίκη. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. εχουμε έχω μια, υποθέτω, μια σπουδαία οικογένεια, όμορφη. Και δουλεύουμε ακατάπαυστα και στη ζωή μας και στο θέατρο και στο σπίτι μας. Ποιο κάνει πίσω πρώτα συνήθω διαφωνίε. Δυστυχώ εγώ. Εσεί είστε αυτό που υποχωρείτε πάντα. Ναι, ναι. Έχει πιο έγκυρε απόψει η Νατά. Υπάρχει κάτι που θα θέλετε να κάνετε τηλεοπτικά μαζί, Πολλά πράγματα. Αν προκύψει, επειδή στην τηλεόραση δεν καθορίζει εσύ τι παραγωγέ. Βέβαια, θα μπορούσαμε να δουλεύουμε όπω δουλεύουμε και στο θέατρο μαζί τόσα χρόνια. Θέλω να μου πείτε τώρα και για το τι ετοιμάζετε θεατρικά και μπορούμε να σα παρακολουθήσουμε. Α, ναι, ναι, έχουμε ένα πολύ σπουδαίο έργο. Mm -hmm. Είναι τη διασκευή την έχει κάνει η ίδια η συγγραφέα η Μαρία η Μαυρικάκη από ένα διήγημα το οποίο λέγεται Εξαρτάται. Ε, παρακολουθεί τη ζωή ενός χρήστη ουσιών όχι αυτού αλλά τις επιπτώσεις που δημιουργεί στο περιβάλλον του στην οικογένειά του, στους γονείς του, στα αδέρφια του, στους φίλους του, στη φιλενάδα του. Δεν τον βλέπουμε αυτόν. Δεν μας ενδιαφέρει. Μαθαίνουμε τη ζωή του και την πορεία του και όλες αυτές τις επιπτώσεις στο χώρο του από τις διηγήσεις των δικών του ανθρώπων. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει, είναι σπουδαίο έργο. Είναι σπουδαία συγγραφέας και πραγματικά μας έχει εχμαλωτήσει το θέμα. Σε ποιο θέατρο και πότε ξεκινάτε, Το θέατρο μας είναι λέγεται Θεατρική Σκηνή. Ε, είναι στην Πλατεία Κολιάτσου, στην Οδονάξου 80. Ωραία, Θεατρική Σκηνή, Πλατεία Κολιάτσου και ξεκινάτε. Ε. Ξεκινάμε, αν όλα πάνε καλά, γιατί είναι δύσκολο έργο, ε, Τέλειο Οκτώβρη. Πολύ ωραία. Εκεί, ε... Ε, το έργο είναι, είπαμε, τη Μαρία τη Βρικάκη. Mm -hmm. Η σκηνοθεσία δική μου και... Α, κάντε και τη σκηνοθεσία. Πολύ ωραία. Πάντα. Υπόσχομαι λοιπόν να έρθουμε... Να πω τους συντελεστέ. Βεβαίω, βεβαίω. Λοιπόν, είναι η Νατάσα Ιασίκη η, η γυναίκα μου, είναι ο Τάκης ο είναι η Ειρήνη Κονίδου, ε, τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι του Νίκου του Κασαπάκη, μουσική επιμέλεια του Βασίλη Μαντά και... Ελπίζουμε να βγει κάτι δυνατό και όμορφο. Θα μου κάνετε μια προσωπική χάρη. Όσο πάμε προ τι γιορτέ, να ξεκινήσετε κι εσεί, μπορώ να έρθω στο θέατρο και να σα κάνω μια κοινή συνέντευξη και με τη σύζυγό σα. Αυτό θα ήταν μεγάλη μεγάλη χάρη. Το υπόσχομαι. Πάρα πολύ ωραία. Το, το κλείνουμε ορίστε. Σα ευχαριστώ <laughs> πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Σε... Θα τα πούμε και στο θέατρο, θα έρθω εγώ από εκεί και ταυτόχρονα ε, ανυπομονούμε να σα δούμε στην ε, Μουρμούρα ξανά, στον ωραία. αγαπημένο Μινά. Μεγάλη μου τιμή που ήταν εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ πολύ. πολύ και εγώ. εγώ. εγώ.